θα πάμε στην Χερσόνησο, συγκεκριμένα στην Ανώπολη. Πολύ σωστά. Ναι. Εκεί σήμερα λαμβάνει η χώρα μία από τις 33 δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Δήμος Χερσονήσου, ναι, για τη χριστουγεννιάτικη περίοδο. Θα δούμε και τον Άγιο Βασίλη, ελπίζω, σωστά, και Μίνιον και κόσμο. Εγώ πολύ να και πω παιδάκια. Ότι χθες οι συνάδελφοι στο καλό μεσημέρι πήγαν στο κράσι του Δήμου Χερσονήσου, μία ιδιαίτερη εκδήλωση. Παραμένουμε στη Χερσόνησο και η Κρήτη σήμερα και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Μιλάκη, είναι πρόεδρο της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου. Πρόεδρε, την καλησπέρα μας και έχεις και δίπλα σου συμπαραστάτες και ανθρώπους που σε στηρίζουν. Φυσικά, καλησπέρα σας κύριε Παναγιώτο. Βέβαια. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είστε μαζί μας στην όμορφη παρέα μας. Χριστούγεννα, μια αγκαλιά ο Δήμος Χερσονήσου. Λοιπόν, κύριε Μιλάκη, βέβαια, θα μας παρουσιάσετε Ανώπολης λίγο τους ανθρώπους που είναι δίπλα σας. Η πρόεδρος δίπλα σας. Φυσικά. Είναι η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανώπολης και ο αντιδήμαρχος διοικητικών του Δήμου Χερσονήσου. Ναι. Ο Άι Βασίλης μας, ο Τίγρης μας και ο Μίνιον. Λοιπόν, είναι όμορφες δράσεις. Έχουμε τη χαρά να είναι απόψε μαζί μας. Είναι όμορφες δράσεις. Η αλήθεια είναι πως είναι ιδιαίτερα πλούσιο το πρόγραμμα του Δήμου Χερσονήσου. Κάθε μέρα, μέσα στη βδομάδα και σε διαφορετική περιοχή. Και ειδικά οι άνθρωποι της ενδοχώρας, απομακρυσμένων περιοχών που έχει ο Δήμος Χερσονήσου, χρειάζονται αυτό το χαμόγελο, χρειάζονται αυτές τις δράσεις. Να πάμε και στην πρόεδρο του Πολιτιστικού εκεί συλλόγου να μας πει μια κουβέντα. Φυσικά θα μας πει και η πρόεδρος μια κουβέντα. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε την κοινοφελή του Δήμου Χερσονήσου και τον πρόεδρο, τον κύριο Μιλάκη Ιωάννη, και φυσικά τον αντιδήμαρχο κύριο Ζαχαρουγιουδάκη για τα happening τα απόψινά μας εδώ που μας τα παρέχουν δωρεάν. Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές. Και μόνο υγεία. Δώστε μας έτσι λίγο το στίγμα. Τι θα δούμε αν βρεθούμε στη Χερσόνησο αυτές τις μέρες, στα πλαίσια των εκδηλώσεων που γίνονται? Λοιπόν, στα πλαίσια των εκδηλώσεων που γίνεται σήμερα είμαστε εδώ στην όμορφη Ανώπολη. Είναι όλες οι δραστηριότητες για τα παιδιά, είναι δωρεάν. Πολύ σημαντικό. Έχει... Φυσικά, γιατί είναι δύσκολο χερός που διανύουμε. Δύσκολες εποχές γενικότερα. Εδώ στο Δήμο Χερσονήσου. Αυτό ακριβώς. Και ειδικότερα εδώ στο Δήμο Χερσονήσου, μετά από πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις, σεισμούς και τον κορονοϊό που διανύουμε τα τελευταία δύο χρόνια, ήταν υποχρέωσή μας να ενωθούμε και οι 39 συλλόγοι μαζί με την Κοινοφελή Επιχείρηση και το Δήμο Χερσονήσου να μεταφέρουμε το πνεύμα των Χριστουγέννων μια σε όλα χαράς τα παιδιά του Δήμου μας, τους συνδημότες μας, αυτό ακριβώς, και σε όποιον επιθυμεί να έρθει στο Δήμο Χερσονήσου για να περάσουμε όμορφα τα Χριστούγεννα. Μάλιστα, μία κουβέντα και από τον Αντιδήμαρχο βέβαια. Αντιδήμαρχε. Φυσικά και ο Αντιδήμαρχος. Βέβαια, θα μας πει μια κουβέντα. Χρόνια πολλά, χρόνια κύριε πολλά. Κύριε Παναγιωτόπουλε, του μεταφέρω εγώ. Ο στόχος της Δημοτικής Αρχής για τις εφετινές γιορτές ποιος είναι, αυτό να μας πει ο Αντιδήμαρχος. Πέρα και από μένα. Ο στόχος της Δημοτικής Αρχής για τις ημέρες ποιος είναι? Ο στόχος της Δημοτικής Αρχής για αυτές τις ημέρες είναι να ενωθεί ο κόσμος λόγω της πανδημίας που δύο χρόνια είχε κλονίσει τον κόσμο, να περάσουμε πολύ πιο ευχάριστα και πιο δυναμικά. Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές και ευτυχισμένο το καινούριο έτος. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μιλάκη, να μας πει και μια ευχή ο Άγιος Βασίλης από πίσω. Είναι ομιλητικός ή δεν θέλει? Φυσικά και ο κύριος Βασίλης να μας πει μια ευχή, κύριε Βασίλη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. κύριε Μιλάκη, πετύχαμε και το όνομα θα Βασίλης. Μου απευθύνετε το λόγο. Δεν αντέχω. Θες μια ευχή, Άγιε Βασίλη. Υγεία, ευτυχία και ευτυχισμένο το καινούριο έτος. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Και γρήγορα στην καθημερινότητα. Τον πλησιάζουν τα παιδιά. Δέχεται παραγγελίες για την πρωτοχρονιά. Σε πλησιάζουν τα παιδιά, η Βασίλη. Δέχεσαι παραγγελίες για την πρωτοχρονιά.
Ναι, έχω γράψει λίστα από εδώ μέχρι το Ηράκλειο. Από εδώ μέχρι το Ηράκλειο. iPhone 13, PlayStation 5. Α, τα γνωστά. Ό,τι θέλουν τα παιδιά, όλα για τα παιδιά. Λοιπόν, έτσι. Να είστε καλά, ένα πολύ εδώ μεγάλο μπράβο. Με την Κοινοφελή κάνουμε ακριβώς, ό,τι ακριβώς. Μπορούμε, μετά από όλα αυτά που είπε και ο κύριος Μιλάκης, να είμαστε καλύτερα. Να δώσουμε λίγη χαρά. Και να βγούμε επιτέλους λίγο από την καθημερινότητα και όλο αυτό. Και από τις δυσκολίες. Να είστε καλά. Την τελευταία εβδομάδα, τελευταίες δύο εβδομάδες, έχουμε επιλέξει να ξεκινήσουμε και ξεκινάμε με περιοχές της ενδοχώρας, μακριά από τις μεγάλες πόλεις και μεταφέρουμε αυτό το όμορφο κλίμα, το οποίο διαμορφώνεται σιγά σιγά παρά τις δυσκολίες. Πιάνουμε την επικαιρότητα, στο επίκεντρο πάντα επικαιρότητα, αλλά ξεκινάμε με έναν τρόπο διαφορετικό όπως έχει συνηθίσει και η Κρήτη σήμερα.